Μεγάλη νίκη και σημαντικό τρίποντο κατέκτησε στο δημοτικό γήπεδο Σερών ο Πανσεραϊκός στον αγώνα με τη Βέρεια στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της Super League. Το ρεπορτάζ και τις λεπτομέρειες του αγώνα θα μας δώσει ο αθλητικός συντάκτης, κύριος Γιώργος Λεόνοφ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Στις έδρες βασιλεύονται λιοντάρια και αυτό το λέμε γιατί η ομάδα του Πανσεραϊκού νίκησε την Τετάρτη στο δημοτικό γήπεδο Σερών τη Βασίλισσα του Βορρά, τη Βέρεια. Γι' αυτό και λέμε ότι στις έδρες βασιλεύουν τα λιοντάρια. Λοιπόν, μεγάλη νίκη και σημαντικό τρίποντο κατάκτησε στο δημοτικό γήπεδο ο Πανσεραϊκός με σκορ 1-0. Δράστης ήταν ο πολύπυρος Μάικ Ολαϊτάν στο 86. Οι κόκκινοι του Πέτρου Στοίλα μπήκαν με άγχος στον αγωνιστικό χώρο απέναντι σε μια ομάδα με ποιοτικό ρόστερ, ωστόσο ήταν αποφασισμένοι. Στο πρώτο δεκάλεπτο ισορρόπησαν τον αγώνα και έψαξαν διαδρόμους προς την εστία του Βελίδη. Δεν τα κατάφεραν στο πρώτο 45 λεπτό και έτσι είχαμε τη λήξη του ημιχρόνου. Βρήκε και τις δύο ομάδες ισόβαλες χωρίς τέρματα. Στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο, ο Πέτρος Στοίλας εκμεταλλεύτηκε τον πάγκο και το ρόστερ που έχει στη φετινή σεζόν και με τις χρυσές αλλαγές όπως του Ολαϊτάν, που 26 λεπτά μετά την είσοδό του στον αγώνα, με ωραίο πλασέ, έκανε στο 86 το 1-0 για το Πανσεραϊκό. Η λήξη του αγώνα βρήκε τους κόκκινους να πανηγυρίζουν μια μεγάλη νίκη και σε συνδυασμό με το στραβοπάτημα της Καβάλας που έφερε το Πανσεραϊκό στο μείον 2 από την κορυφή, εκεί ισοβαθμούν Βέρεια, Καβάλα και Ολυμπιακός Βόλου, ο οποίος είναι ο επόμενος αντίπαλος για την ομάδα του Πανσεραϊκού. Μάλιστα. Στο γήπεδο της Νεάπολης του Βόλου. Mm-hmm. Η εντεκάδα και οι αλλαγές για τον Πέτρο Στόιλα, Καβουσάκης, Γιαναράκης, Κασμερίδης, Ζέρης, Πίντο, Μαρτσιόνι στο 45 ο Ψάλτης, Κρητικός Κόνση, στο 60 είχαμε την αλλαγή του σκόρερ ο Λαϊτάν, Μέση, Λουφάκης, στο 60 είχαμε την αλλαγή για τον Γεωργιάδη και Πράντο. Να πούμε και τα αποτελέσματα του Βορείου Ομίλου που μας ενδιαφέρει. Βεβαίως. Αλμοφός Αριδέας, Ολυμπιακός Βόλου 0-1. Ο επόμενος αντίπαλος, όπως είπαμε, την Κυριακή στο Βόλο. Απόλλων Πόντου, Πιερικός 2-2. Θεσπρωτός, ΑΕΠ Κοζάνης 3-1. Πανσεραϊκός Βέρειας στο 86, ο Λαϊτάν 1-0. Τρίγλια Καβάλα 3-2. Και στη βαθμολογία, Βέρεια Καβάλα και Ολυμπιακός Βόλου με 12. Πανσεραϊκός 10. Θεσπρωτός 7. Πιερικός 7. Τρίγλια 6, Αλμοπός Αριδέας 2, Απόλλων Πόντου 1 και Πόντι Κοζάνης 1. Ένα πόντο. Επόμενη αγωνιστική 18 Απριλίου, στις 3 η ώρα τα παιχνίδια. Αλμοπός Αριδέας, Απόλλων Πόντου, Βέρεια Θεσπρωτός, Καβάλα Κοζάνη, Πόντι Κοζάνης, Ολυμπιακός Βόλου Πανσεραϊκός και Πιερικός Τρίγλια. Αυτά από το παιχνίδι της Τετάρτης, το Δημοτικό Γήπεδο Σερών, όπως έτσι, είπαμε. Έτσι, διαμορφώθηκε, είπαμε, η πέμπτη Βέρεια, 1-0. Αγωνιστική, της Football League. Και πάμε για την έκτη. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα με τη νίκη αυτή στις αποσκευές του Πανσεραϊκός, πώς διαγράφεται το επόμενο παιχνίδι? Χρειαζόταν για να ανέβει ψυχολογικά. Είχαμε την πρώτη αγωνιστική, την ήττα από την Καβάλα, αλλά από την ήττα, ακούσατε μάλλον, η Καβάλα έχασε μέσα στην Τρίγλια που και εμείς φέραμε ισοπαλία. Είναι ένα πρωτάθλημα με τις ομάδες που πιστεύω ότι θα πρωταγωνιστήσουν και είναι φυσικά ο Πανσεραϊκός, η Βέρεια, η Καβάλα και ο Ολυμπιακός Βόλου και από εκεί και κάτω οι υπόλοιπες ομάδες θα προσπαθήσουν να μείνουν στην κατηγορία που του χρόνου θα έχουμε την αναδιάρθρωση σε βόρειο-νότιο όμιλο, καταργείται η Football League και πάμε στην Super League 2. Mm-hmm. Με βόρειο και νότιο όμιλο όμως. Οι δύο τελευταίοι πέφτουνε, οι υπόλοιποι 8 θα μείνουν φυσικά στο νέο μοντέλο που λέγεται Super League 2, Βόρειος και Νότιος Όμιλος. Παρ' όλα αυτά όμως ο Πανσεραϊκός ξεκίνησε και θέλει την άνοδο από την πρώτη ή τη δεύτερη θέση και ότι χύνει θα το δούμε στην πορεία και συγκεκριμένα στο τέλος του πρωταθλήματος. Γιώργο Λεόνοφ, να σε ευχαριστήσουμε για το πλήρες ρεπορτάζ και για τις λεπτομέρειες που μας έδωσες. Καλό βράδυ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.